Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Το κύμα καύσωνα που μας ταλαιπώρησε τις τελευταίες μέρες δίνει τη θέση του σε τοπικές βροχές, σύμφωνα τουλάχιστον με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Οι πυκνές νεφώσεις και η πιθανότητα κατατόπους καταιγίδων θα συνθέτουν το σκηνικό του καιρού για ολόκληρη τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Αισθητή θα είναι ακόμα η πτώση της θερμοκρασίας, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να σημειώσει πτώση αρκετών βαθμών Κελσίου. Καλός καιρός με μειωμένες θερμοκρασίες και κατατόπους νεφώσεις αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων κατατόπους, όμως η πτώση του υδραρχείρου κάνει τον καιρό ιδανικό για ταξιδιωτικές αποδράσεις εν ώψη μεγάλης γιορτής Παναγίας. Οι μέρες θα εξελιχθούν όπως και η σημερινή περίπου, δηλαδή ο καιρός θα είναι καθαρός. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν περίπου από τις ανακοινώσεις και τις προγνώσεις που υπάρχουν στα δελτία της ΕΜΗ από 21 έως 29-30 βαθμούς. Για το τριήμερο, τετραήμερο που έχουμε μπροστά μας. Την ημέρα της Παναγίας είναι καθαρός ο καιρός από ό,τι μας λένε σε γενικό επίπεδο. Δεν γνωρίζουμε αν τοπικά υπάρξουν κάποιες τοπικές καταιγίδες όπως είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Πάντοτε είμαστε επιφυλακτικοί. Ο καιρός θα είναι καλός. Η ένταση των ανέμων θα είναι χαμηλή από 3 έως 4 μποφόρ και ίσως και χαμηλότερη. Βόρειο-βόρειο-ανατολική και μερικές φορές ίσως νότιοι χαμηλής έντασης. Ενδείκνυνται αυτές οι μέρες και αυτές οι συνθήκες για διακοπές. Από τη μεριά του, υπεύθυνος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Νομού Εύρου, Χρήστος Παπαποστόλου, τόνισε πως η υπηρεσία του είναι διαθέσιμη ανα πάσα στιγμή να σπεύσει σε βοήθεια και να συνδράμει σε περιπτώσεις έντονων φυσικών και καιρικών φαινομένων. Τα προβλήματα κυρίως που αντιμετωπίζουμε είμαστε ο ίδιος μας ο εαυτός. Αν δεν έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα, αν το αυτοκίνητό μας δεν είναι καλώς συντηρημένο, αν δεν προσέχουμε στον δρόμο, αν κάνουμε υπερβάσεις, αν μιλάμε στο κινητό, τέτοια πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι θα είναι τα προβλήματα του καιρού που θα υπάρξουν αυτές τις ημέρες. Όσοι επιλέξουν να ταξιδέψουν οδικώς με ιδιωτικά οχήματα, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι δρόμοι αναμένεται να είναι γεμάτοι από ταξιδιώτες το ερχόμενο τετραήμερο. Σε αυτό το κλίμα, ξεκούραστη οδήγηση, νερό και ζώνες ασφαλείας καθίστανται επιτακτικά για ένα ασφαλές ταξίδι. Η υπηρεσία της πολιτικής προστασίας είναι πάντοτε έχει κόσμο, ο οποίος υπάρχει στα γραφεία τουλάχιστον τις ώρες εργασίας. Και αν έχουμε ενδείξεις και προειδοποιήσεις για κάποια έντονα ίσως φαινόμενα, υπάρχει πάντα η παραγρύπνηση και ετοιμότητα. Η πολιτική προστασία είναι μια συντονιστική υπηρεσία η οποία συντονίζει και τις υπόλοιπες άλλες υπηρεσίες ώστε να έχουν δράσεις αντιμετώπισης ακραίων φαινομένων, ότι είναι φυσικό, ότι είναι τεχνικών ατυχημάτων.